Πάμε. Θα ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα. Ναι. Για από πού? Πριν ξεκινήσουμε με τα πολιτικά ναι. και όλα όσα έχουν γίνει με τον κύριο που ήταν πλούσιο, θα πάμε στον κύριο Δημήτρη Τσέλιο. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι Έλληνας ψηφιακός νομάς, ο οποίος έχει γυρίσει πόσες χώρες, κύριε Τσέλιο? Πάνω από 25 σίγουρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Τι ακριβώς κάνετε? Τσέλιο, που λέγεται στο επώνυμο. Καταρχήν να πούμε τι είναι ο ψηφιακός νομάς. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο επιχειρηματίας, ο οποίος εργάζεται εξ αποστάσεως και παράλληλα ταξιδεύει. Με ένα λάπτοπ στο χέρι. Πόσο συχνά ταξιδεύει είναι δική του, έτσι, δική του υπόθεση, αν είναι πιο συχνά ή πιο αραιά. Ναι. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, πώς το αποφασίσατε? Σας πάω λίγο πίσω. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά συνοπτικά θα πω ότι ήθελα να προκαλέσω τον εαυτό μου σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Πηγαίναν όλα πάρα πολύ καλά και ήθελα λίγο να ανακατέψω την τράπουλα. Ναι. Με τι ασχολείστε επαγγελματικά, κύριε Τσέλιο? Είμαι σύμβουλος ιδιωτών και επιχειρήσεων πολλά χρόνια. Ναι. Άρα συμβουλεύετε τους επιχειρηματίες το πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Και σε διαφορετικές χώρες. Και όχι μόνο πώς θα έχουν και μια ισορροπημένη ζωή. Α, και ψυχολογία δηλαδή, υποστήριξη ψυχολογική. Πού βρίσκεστε τώρα? Τώρα είμαι έξω από τη Θεσσαλονίκη στους νέους επιβάτες. Τον επόμενο μήνα θα φύγω για Βιετνάμ και θα επιστρέψω του χρόνου τον Ιούλιο ή Αύγουστο. Κύριε Τσέλη, μια που έχετε μια γνώση Βιετνάμ, γιατί να μην δώσει... Γιατί, τι ακριβώς έχετε... Έχει μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πολύ δυνατή το Βιετνάμ. Καλά έχει, ο ίδιος τι θέλει να κάνει. Το Βιετνάμ δεν φαντάζεστε που βρίσκεται, είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς, απλά εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Ποια είναι η αγαπημένη χώρα σας μέχρι τώρα, από αυτές που έχετε επισκεφθεί και πού δουλέψατε καλύτερα, έτσι να το ρωτήσω πολύ απλά? Κοιτάξτε, κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Εμείς άλλωστε δεν είμαστε σε μία χώρα συγκεκριμένη, δηλαδή αλλάζουμε χώρα, αλλάζουμε πόλεις. Εγώ φανταστείτε ότι έχω πάει σχεδόν σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία, κάθε 15 μέρες, κάθε ένα μήνα, κάθε 1,5 ή 2 μήνες, αλλάζω τοποθεσία. Κύριε Τσέλιο, δεν κάθομαι στο ίδιο μέρος, ναι. Κάθε φορά που αλλάζετε τοποθεσία ή άλλη χώρα, όπως θα πάτε τώρα για παράδειγμα πρώτα Θεός στο Βιετνάμ, ή στις προηγούμενες που είχατε πάει, χρειάζεται να κάνετε κάποια γραφειοκρατική διαδικασία σε ό,τι αφορά τις εφορίες, τα ΦΜΗ, ξέρω, την έδρα, την επαγγελματική και όλα αυτά, ή όλα αυτά δεν χρειάζονται πια? Αυτό το έχω κάνει εδώ και χρόνια. Έχω φύγει από την Ελλάδα σαν επαγγελματίας. Η εταιρεία μου είναι στην Αμερική. Πλέον όλα γίνονται ψηφιακά. Και έχω λείπω από την Ελλάδα περισσότερους από 8-9 μήνες το χρόνο, οπότε δεν σχετίζομαι σαν επαγγελματίας φορολογικά με την Ελλάδα. Αποδίδω τους φόρους μου στην Αμερική. Έχετε ομάδα μαζί ή είσαστε νομάς? Θα σας πω ότι είμαστε περίπου 40 εκατομμύρια νομάδες, οι οποίοι όμως είμαστε συνδεδεμένοι όλοι μεταξύ μας. Πώς συνδεόμαστε? Μέσα από Facebook groups, Telegram groups, WhatsApp groups κτλ. Τα οποία έχουν μια εντοπιότητα, θα λέγαμε. Δηλαδή, εγώ όταν πηγαίνω στο Βιετνάμ, επικοινωνώ με όσους βρίσκονται στο Βιετνάμ. Και άλλα, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, υπάρχει. Είμαστε μια κοινότητα επιχειρηματική, θα λέγαμε, η πιο υποστηρικτική κοινότητα στον κόσμο. Πόσοι Έλληνες είναι μέσα σε αυτή την κοινότητα? Έλληνες είμαστε εγώ και ο Μάρκος ο Κορβέσης, ένας μόνο δύο. Και συνεργάτης. Είμαστε 40 εκατομμύρια, μόνο δύο είστε. Στην Νοτιοανατολική Ασία είμαστε δύο κατά κύριο λόγο. Έχουμε συναντήσει και ένα ζευγάρι, τους Χάχα Νόματς, που είναι, είναι στη Λατινική Αμερική, είναι στην άλλη πλευρά του κόσμου. Γενικότερα δεν είμαστε πολλοί Έλληνες. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Ίσως επειδή η χώρα μας, ξέρω εγώ, έχει κάποια καλά χαρακτηριστικά ακόμα. Δεν, να φανταστώ, κύριε Τσέλιο, ότι είστε παντρεμένος με παιδιά, έτσι? Είμαι χωρισμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κόρη μου είναι τώρα 23 χρονών. Μεγάλος το παιδί, δεν έχει τόσο μεγάλη. Άμα είσαστε μόνο 9 μήνες, ποια γυναίκα θα σας άντεχε, κύριε Τσέλιο? Άλλη μονάρις, τώρα αυτό είναι το βασικό. Παράπονο των γυναικών είναι αυτό. Με συγχωρείτε κιόλας, εσείς θα θέλατε μια γυναίκα που θα λείπει 9 μήνες? Όχι. Άρα γιατί να σας αντέξει εκείνη? Αυτό είναι ψυχή και κατάρα. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, είναι μέσα από τις προκλήσεις τις οποίες έχω να διαχειριστώ ότι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτό, αλλά εντάξει. Καλά, δεν δυσκολεύεστε και τόσο από ό,τι καταλάβαμε με το χαμόγελο το λέτε. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Τσέλιο. Η καλύτερη επιχειρηματική κοινότητα σε ποια από τις 25 χώρες που έχετε πάει είναι? Εκτός από την Ελλάδα, βεβαίως, που έχουμε
αστέρια επιχειρηματίες. Η Πορτογαλία σαν χώρα πλέον έχει παράξει μια στρατηγική για τους ψηφιακούς νομάδες προκειμένου να τους προσελκύσει. Είναι ναι. νούμερο ένα χώρα στον κόσμο. Από και πέρα και είναι ότι η Ανατολική Ασία, δηλαδή το Μπαλί, χώρες, τέτοιο πόλη στην Ταϊλάνδη ή στο Βιετνάμ, είναι digital nomad hubs, δηλαδή προσελκύουν ψηφιακούς νομάδες για διαφορετικούς λόγους η κάθε πόλη. Μάλιστα. Ωραία. Και η Ολλανδία η Ελλάδα είναι ακόμα θέλει αρκετά. Θέλουμε δουλειά, στα... θέλουμε δουλειά. Θέλουμε πολύ δουλειά ακόμα, ναι. Κύριε Τσέλιο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα μας. Καλό ταξίδι. Θα λέμε στο Βιετνάμ όταν θα είστε. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να βγείτε από εκεί.